Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Υποδεχόμαστε αμέσως τώρα στο στούντιο της Βεργίνας Τηλεόρασης τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Καλησπέρα κύριε Σιμόπουλε, ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας εδώ. Καλησπέρα. Τώρα, σας καλέσαμε περισσότερο για τα θέματα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά επειδή υπάρχει μια εξέλιξη για το μετρό, πρέπει να τα δούμε και αυτά τα θέματα, γιατί εσείς τα χειριστήκατε και τα ξέρετε πάρα πολύ καλά. Τέλος πάντων, θα τα πάρουμε ένα προς ένα. Πάμε λιγάκι με τα θέματα τα νεοδημοκρατικά. Εσείς ήσασταν με το Μεϊμαράκι, έτσι. Ναι. Πίστευα και πιστεύω ότι είναι η καλύτερη λύση σήμερα για τη Νέα Δημοκρατία. Πώς σας φάνηκε το αποτέλεσμα? Νομίζω το αποτέλεσμα ήταν φυσιολογικό. Έκπληξη θετική ο μεγάλος αριθμός των ψηφοφόρων. Δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι κόμμα που ενώ έρχεται από μακριά από το παρελθόν, έχει όλες εκείνες τις δυνατότητες να πάει και μακριά στο μέλλον. Αυτό ήταν κάτι σημαντικό και βέβαια φαντάζομαι ότι οποιασδήποτε σκέψεις πιθανώς να υπήρχαν από κάποια κέντρα για ενδεχόμενη μικρή θα έλεγα διάσπαση θα πρέπει να έχουν απομακρυνθεί. Οι 400.000 έδωσαν ταυτόχρονα και το μήνυμα της ενότητας. Για σας τώρα που είσαστε κοντά στον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, πιστεύετε ότι το αποτέλεσμα αυτό, το οποίο δεν το ξέρουμε έτσι στην ακρίβεια ποιο είναι το νούμερο στο τέλος, πιστεύετε ότι είναι μια κατάσταση η οποία θα δώσει στον Βαγγέλη Μεϊμαράκη τη νίκη στο δεύτερο γύρο ή έχουμε κάποιες πιθανότητες να παιχτούν τα πράγματα σε ό,τι αφορά τον νικητή? Λογικά ναι, έχει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα. Επειδή όμως είναι κάλπη και στην πολιτική ο χρόνος είναι πολύ σχετικός, κανείς δεν μπορεί να είναι απόλυτα βέβαιος. Θεωρώ όμως ότι το προβάδισμα είναι πολύ μεγάλο και σαφές. Υπάρχει προβάδισμα, λέτε, για τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη, ωστόσο δεν έχει κλείσει ακόμα τίποτα, να το πούμε ναι, έτσι. Ναι, σαφές προβάδισμα το οποίο δεν μπορεί να μεταφραστεί σε βεβαιότητα. Μάλιστα. Τώρα να δούμε τη μοναδική έτσι, επίσημη δήλωση που είχαμε από την πλευρά του κυρίου Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Ένα tweet ήταν μόνο αυτό, δύο μάλλον tweet έκανε μόνο ο Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Δεν θέλησε να κάνει όπως οι υπόλοιποι δηλώσεις στις κάμερες και δεν εξέδωσε και κάποια ανακοίνωση. Το μόνο στο οποίο αρκέστηκε ήταν το εξής, να το δούμε λιγάκι παρακαλώ. Το πρώτο tweet ήταν αυτό, σας ευχαριστώ όλες και όλους από την καρδιά μου που παρά τις δυσκολίες και τις αντιξιότητες αποδείξατε τη δύναμη της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί συνεχίζουμε. Και εδώ, έτσι, αυτό είναι κάπως εσωτερικό το tweet αυτό. Υπάρχει και ένα άλλο tweet το οποίο είναι περισσότερο αντικυβερνητικό. Η μαζική συμμετοχή των πολιτών είναι απάντηση στην καταστροφική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Η Νέα Δημοκρατία είναι δύναμη ευθύνης, προοπτικής και ελπίδας. Αυτή είναι η μοναδική δήλωση που είχαμε το μεσημέρι αργά από την πλευρά του Βαγγέλη Μεϊμαράκη. Νομίζω ότι δεν ξεφεύγει έτσι από τα αναμενόμενα μια τέτοια δήλωση, κύριε Σιμόπουλε, τι λέτε? Όχι. Θεωρώ ότι μέσα στο κλίμα των εσωκομματικών εκλογών, το οποίο ήταν ενωτικό, βαδίζει ο υποψήφιος και μάλλον επόμενος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Άλλωστε και γι' αυτό το λόγο αποτέλεσε μια ισχυρή επιλογή. Θυμίζω ότι οι εκλογές δεν γίνονται εν κενό. Γίνονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον πολιτικό και μια υποψηφιότητα η οποία ουσιαστικά είναι έμπειρη και μπορεί να συμβολήσει και τη συνέχεια της Νέας Δημοκρατίας είναι αυτή η οποία απαιτείται. Αυτό το ρόλο συνεχίζει και παίζει. Αυτό που είναι. Τώρα, κάποιοι ξέρετε από χτες σχολιάζουν ότι επιστρέφουμε σε ένα κλίμα εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας στο οποίο έχουμε την πάγια κόντρα ανάμεσα σε καραμαλικούς και μητσοτακικούς. Τι λέτε? Δεν το πιστεύω απόλυτα, αν και σε ορισμένες πλευρές, θα έλεγα, από τα στρατόπεδα των δύο υποψηφίων, θα υπάρχει αυτή η αίσθηση. Πιστεύω ότι ναι, κατά πλειοψηφία κάποιοι που λέγονται καραμαλικοί θα είναι με το Μεϊμαράκη και κάποιοι που θεωρούνται μητσοτακικοί θα είναι με τον Μητσοτάκη, αλλά οι 400.000 που πήγαν και ψήφισαν, πολλοί από αυτούς δεν ήταν ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον. Πήγαν και ψήφισαν γιατί θεώρησαν ότι έπρεπε να έχουν ρόλο στη Νέα Δημοκρατία αύριο. Θεωρώ ότι θα παίξουν το ρόλο τους και αυτοί οι συσχετισμοί, αλλά ο μεγάλος αριθμός των συμμετεχόντων στις εκλογές δείχνει ότι ο ρόλος δεν θα είναι τόσο έντονος. Βέβαια θα υπάρχει,
θα παίξουν ρόλο και αυτά τα, τώρα, αυτές οι ομαδοποιήσεις. Αυτό που λέτε έχει να κάνει περισσότερο με μια ομαδοποίηση που είναι σε επίπεδο στελεχών ή σε επίπεδο προσώπων. Αυτό είπα. Υπάρχει μήπως αντίστοιχη όμως διαφοροποίηση και σε επίπεδο πολιτικών σχολών. Μπορούμε ναι, να δούμε, υπάρχει αλλά τέτοιο υπάρχει υπόβαθρο, επίπεδο, καραμαλική και μητσοταγική. Δεν αν υπάρχει και... σε επίπεδο κοινωνίας θα έλεγα. Mm-hmm. Ναι, αν το δούμε ίσως γενικότερα μπορεί και να υπάρχει, γιατί η πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη εκφράζει μία αντίληψη για την οικονομία πιο φιλελεύθερη. Η αντίληψη, η σχολή, η άλλη είναι περισσότερο του μέσου όρου. Εγώ γνωρίζω ανθρώπους που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία μόνο τον Ιανουάριο ή τον Σεπτέμβριο, δεν είναι δηλαδή παραδοσιακοί ψηφοφόροι, οι οποίοι πήγαν να ψηφίσουν και κάποιοι από αυτούς ψήφισαν τον κύριο Μητσοτάκη. Υπό την έννοια αυτή λέω ότι δεν υπάρχει αυτός ο σαφής διαχωρισμός. Και βέβαια παίζουν ρόλο και τα πρόσωπα. Κάποιος μπορεί να εμπνέεται από ένα πρόσωπο το οποίο αποτελεί συνέχεια και είναι ηλικιακά πολύ όριμος. Κάποιος άλλος, ο οποίος θέλει την ανανέωση και τη θέλει και ηλικιακά, μπορεί να εμπνέεται από τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλω να πω λοιπόν ότι θα υπάρχει αυτό το μητσοτακικό και καραμαλικό ακόμη και σε επίπεδο προσώπων ιστορίας μέσα στη Νέα Δημοκρατία, αλλά απόλυτα πιστεύω ότι δεν θα είναι το κυρίαρχο που θα παίξει ρόλο στην εκλογή του ενός ή του άλλου. Ποιο θα είναι δηλαδή το κυρίαρχο κατά την άποψή σας? Το προφίλ των υποψηφίων και αυτό που μάλλον και αυτό που συμβολίζουν και ιδίως στην πολιτική ζωή. Ποιο πιστεύετε ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα του Βαγγέλη Μημαράκη? Η διαδρομή του μέσα στη Νέα Δημοκρατία και η εμπειρία του η πολύ μεγάλη και η δυνατότητα να ενώσει διαφορετικές πλευρές, κάτι που το πιστοποιεί η διαδρομή του. Αντίστοιχα, πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο μειονέκτημα για την παρουσία του Βαγγέλη Μημαράκη? Όχι μειονέκτημα. Πιστεύω ότι στο επόμενο 20ήμερο, έχοντας απέναντί του έναν υποψήφιο σαν το Μητσοτάκη, θα πρέπει να δώσει και πιο έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά στο προφίλ του. Τώρα... Χαρακτηριστικά που θα έχουν να κάνουν με την ελεύθερη οικονομία, χαρακτηριστικά που θα έχουν να κάνουν με τη μείωση των δαπανών στο κράτος, δηλαδή θέματα τα οποία θα προσεγγίσουν πολύ τον επαγγελματία, τον ελεύθερο επαγγελματία, τον άνθρωπο του ιδιωτικού τομέα, ακόμη και τον εργαζόμενο στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί πιστεύετε ότι εκεί είναι προνομιακός χώρος αυτός, ο κοινωνικός χώρος για τη Νέα Δημοκρατία? Νομίζω, ή θα έπρεπε να ήταν και δεν είναι? Νομίζω ότι είναι προνομιακός χώρος όταν προσπαθούμε να τον εκφράσουμε. Και εγώ πιστεύω ότι το 30% του κυρίου Μητσοτάκη σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό προέρχεται από το χώρο αυτόν. Άρα λοιπόν εγώ επειδή θέλω την εμπειρία και τη συνέχεια στη Νέα Δημοκρατία, εκείνο που θα ήθελα είναι να αποκτήσει και περισσότερο έντονα αυτά τα πολιτικά χαρακτηριστικά υποψηφιότητα του κυρίου Μημαράκη. Μάλιστα. Τώρα, λέγαμε και προηγουμένως ότι δεν έχουμε μέχρι αυτήν την ώρα επίσημα αποτελέσματα. Έχουμε μια ικανοποίηση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας για την προσέλευση του κόσμου. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δούμε λιγάκι τις δηλώσεις που έγιναν για τα δύο αυτά θέματα από τον μεταβατικό πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Πλακιωτάκη, αλλά και από τον πρόεδρο της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, τον κύριο Τραγάκη. Σήμερα πάνω από 400.000 στελέχη, μέλη και φίλοι του κόμματός μας προσήλθαν μαζικά στις κάλπες και ανταποκρίθηκαν στο χρέος τους απέναντι στην παράταξη και την ιστορία της. Ως μεταβατικός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 400.000 στελέχη, μέλη και φίλοι του κόμματος, οι οποίοι με την ψήφο τους συνέβαλαν αποφασιστικά στην κοινή μας προσπάθεια ώστε να καταστήσουμε τη Νέα Δημοκρατία μια μεγάλη, δυνατή, φιλοευρωπαϊκή, εναλλακτική δύναμη για τον τόπο. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χιλιάδες εθελοντές οι οποίοι συνέβαλαν αποφασιστικά ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία η εκλογική διαδικασία. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους 4 υποψηφίους για το φιλότιμο αγώνα τους, κυρίως όμως για την ευπρεπή στάση τους κατά την ημέρα των εκλογών. Το εκλογικό αποτέλεσμα
έδειξε ότι κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία. Άρα θα πρέπει να προσέλθουμε ξανά στις κάλπες στις 10 Ιανουαρίου. Έως τότε συνιστώ ψυχραιμία, ενωτικό κλίμα από όλες τις πλευρές, σύνεση. Εύχομαι και στους δύο υποψηφίους, οι οποίοι θα συμμετέχουν στο δεύτερο γύρο των εκλογών, καλή επιτυχία. Τέλος, με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων, θα ήθελα να ευχηθώ σε όλες και όλους καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά. Ναι, αλλά... Όπως γνωρίζετε, περάσαμε μια πολύ εξαντλητική νύχτα, η οποία συνεχίζεται βέβαια. Αργά το βράδυ εχθές σας τόνισα ότι βάσει του καταστατικού μας, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας βγαίνει από τις τηλεμειοτυπίες φαξ που μας στέλνουν οι κατατόπους σε φορευτικές επιτροπές. Η ροή των φαξ συνεχίζεται ακόμα και τώρα και θα συνεχίζεται. Επομένως, επίσημο αποτέλεσμα θα έχουμε αργά σήμερα το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχει καθυστέρηση? Όχι, όχι, όχι. Ήταν μια μικρή λογική, όχι καθυστέρηση. Υπάρχουν απομεμβακρυσμένες περιοχές που οι τοπικές εφορευτικές επιτροπές δεν έχουν φαξ. Τους παρακαλέσαμε λοιπόν να πάνε στο πλησιέστερο φαξ για να μπορέσουν να μας στείλουν. Το αποτέλεσμα, για να ξέρετε, θα είναι βεβαιωμένο και υπογεγραμμένο από όλους τους εκπροσώπους των υποψηφίων. Θέλω μια εικόνα για το πώς ψήφισαν. Το απόγευμα θα σας έχω οριστική αποτέλεσμα. Αυτό τώρα, κύριε Σημόπουλε, που είπε ο Τραγάκης, ότι περιμένουμε τα φαξ να έρθουν ένα προς ένα προκειμένου να κάνουμε την αντιπαραβολή, το φαξ με την ενημέρωση που έχουμε με άλλον τρόπο για το αποτέλεσμα σε κάθε εκλογικό τμήμα, δεν είναι λιγάκι, πώς να το πω, παράτερο για το 2015? Εντάξει, υπάρχουν και, πια, και άλλοι τρόποι για να, γίνεται γρήγορα η δουλειά. Είναι σοκοματικές οι εκλογές. Υπήρχε μια καχυποψία και μάλιστα η οποία μεγάλωσε από τη στιγμή που δεν έγιναν την πρώτη προβλεπόμενη Κυριακή. Αυτό το οποίο ξέρω επίσης είναι ότι για να είναι έγκυρα τα αποτελέσματα που στέλνει ένα εκλογικό τμήμα, θα πρέπει ο αριθμός των ψηφισάντων, όπως προκύπτει από την ηλεκτρονική ψηφοφορία, να είναι ίδιος με τον αριθμό των ψηφισάντων που καταγράφονται χειρόγραφα. Αν υπάρχει έστω και ένα άτομο διαφορά, θεωρείται άκυρο το συγκεκριμένο τμήμα. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν είναι λίγο η επίσημη διαδικασία αργή. Αλλά πιστοποιεί ότι το αποτέλεσμα το οποίο θα ανακοινωθεί θα είναι και το σωστό και μάλιστα από ό,τι γνωρίζω θα κληθούν να το προσυπογράψουν και οι τέσσερις υποψήφοι. Πιθανώς για τον εκπροσώπο. Αυτό το οποίο βγάζει το δικό μας το ρεπορτάζ είναι ότι ο Μημαράκης είναι στο 40 και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο 30 με συν πλην 2,5%. Ναι, τι θεωρώ, λέει, μαθαίνετε βέβαια, κάτι άλλο. Μέχρι πρόσφατα εγώ είχα ένα 41-29 περίπου. 41-29. Είπατε και προηγουμένως ότι υπάρχει σαφές προβάδισμα για τον Μημαράκη με ένα τέτοιο ποσοστό, έτσι. Ωστόσο, δύσκολα θα χάσει. Δύσκολα θα χάσει, μάλιστα. Τώρα για τους άλλους δύο, κάντε μου ένα σχόλιο. Νομίζω ότι... Δεν ξέρω αν και εσείς ήσασταν από αυτούς που περιμένατε δεύτερο τον Τζιτζικώστα, όπως οι περισσότεροι. Όχι, όχι, δεν ήμουν από αυτούς που τον περίμεναν δεύτερο. Γιατί πίστευα ότι ο δεύτερος, όπως συνέβη τον κύριο Μητσοτάκη, θα πρέπει να έχει έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά. Αυτό τελικά επέλεξαν πολλοί νεοδημοκράτες σαν εναλλακτική λύση στην υποψηφιότητα του Βαγγέλη του Μημαράκη. Βέβαια, παρόλα αυτά, ένας άνθρωπος που ήταν μόνο 2 χρόνια βουλευτής, από το 7 έως το 9 και είναι 38 χρονών, πήρε σε μια τέτοια πανελλήνια διαδικασία ένα ποσοστό 20%. Δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό και εκείνο πλέον από τον ίδιο εξαρτάται πώς θα το διαχειριστεί πολιτικά και σωκοματικά. Μια τέτοια περίπτωση μπορεί να είναι έτσι και ένα προσόν τεράστιο για το μέλλον του, αλλά μπορεί... να είναι και κάτι το οποίο μπορεί να τον κάψει για το μέλλον. Το είπα πιο πολιτικά. Από τον ίδιο εξαρτάται, πώς θα διαχειριστεί αυτό το αποτέλεσμα. Επίσης, εγώ θεωρώ ότι είναι κερδισμένος ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ένας άνθρωπος που όλοι γνωρίζουμε ήρθε στη Νέα Δημοκρατία πριν 3 χρόνια, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, εξαιρετικά νέος, ο οποίος πήρε γύρω στο 10% και εξέφρασε ένα τμήμα της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, υπό την έννοια αυτή, και οι δύο που μένουν έξω από το δεύτερο γύρο δεν είναι χαμένοι. Κατά τη γνώμη μου.
εάν κάτι το οποίο δεν το αναμένουμε, αλλά εάν οι δύο αυτοί που μένουν εκτός δεύτερου γύρου βγουν δημόσια και πούν ότι στηρίζουμε τον Α ή τον Β υποψήφιο, πιστεύετε ότι θα εισακουστούν? Εκείνο που πιστεύω είναι στην πολιτική, ανάλογα με τη θέση που βρίσκεσαι και την ιστορία που έχεις και την αγνωρισιμότητά σου, μπορείς να επηρεάσεις περισσότερο κόσμο. Άρα λοιπόν ένας υποψήφιος αρχηγός μπορεί να επηρεάσει περισσότερους, ένας υπουργός πιθανώς περισσότερους, ένας βουλευτής ή ένας τέλεχος κάποιους άλλους. Άρα λοιπόν υπό την έννοια αυτή δεν μπορούν να κατευθύνουν κανέναν, αλλά έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα επιρροής προφανώς από έναν απλό πολίτη. Μάλιστα. Πιστεύετε ότι θα το κάνουν? Δεν γνωρίζω. Τους ξέρετε, τους γνωρίζετε προσωπικά. Τι ακριβώς θα κάνουν. Εκτιμώ πως ο Άδωνης ο Γεωργιάδης μπορεί να το κάνει, ενώ ο κύριος Τζικώστας δεν θα το κάνει. Μάλιστα. Αλλά είναι μια εκτίμησή μου προσωπική πολιτική. Ναι. Τώρα, ξέρετε κάτι το οποίο έτσι γράφεται κατά κόρον τώρα από το πρωί. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να αγγίζει και το παραπολιτικό μέρος του ρεπορτάζ. Γράφει για παράδειγμα κάποιος και βγάζει και τα δικά του πολιτικά χαρακτηριστικά ότι στο πανόραμα της Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και στο Λονδίνο, στην κομματική οργάνωση Λονδίνου της Νέας Δημοκρατίας, πρώτος και μάλιστα με πολύ μεγάλη διαφορά βγήκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο Λονδίνο, επειδή το παρακολούθησε, είναι ο Άδωνης. Όχι, δεύτερος είναι ο Άδωνης. Ναι, ναι, μπορεί. Δεύτερος είναι ο Άδωνης. Αυτό εσάς σας λέει κάτι? Ναι, έχει να κάνει με τον τρόπο διαχείρισης της οικονομίας κυρίως και το πώς βλέπουν οι μεσαίες ή οι πιο εύρωστες εισοδηματικά τάξεις τους υποψήφιους. Αλλά όσον αφορά τον κύριο Μητσοτάκη, εγώ το βλέπω καθαρά όσον αφορά στη διαχείριση της οικονομίας αυτό το αποτέλεσμα. Ναι, νομίζω ότι πολλοί κόσμος του έχει πιστώσει του κύριου Μητσοτάκη ότι είναι ο μόνος Έλληνας πολιτικός που απέλυσε δημοσίους υπαλλήλους. Δεν το έχει ξανακάνει άλλος. Το είχε κάνει ο πατέρας του πριν από πολλά χρόνια. Ναι, βέβαια, επειδή μου αρέσει να είμαι πάντα ειλικρινής, πιστεύω ότι αυτό δεν προσέφερε ούτε στη χώρα ούτε στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί διώχνοντας 5.000 δημοσίους υπαλλήλους, δημιουργήσαμε μια τεράστια ανασφάλεια στους υπόλοιπους 600-700.000 χωρίς να καταφέρουμε πραγματικά να εξυγχρονίσουμε το δημόσιο. Βέβαια, άλλες δράσεις όπως ήταν η κινητικότητα ήταν στη σωστή κατεύθυνση, αλλά ακόμη δράσεις όπως είναι η ηλεκτρονική υπογραφή στο δημόσιο πιστώνονται στον πρώην Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Όχι όμως οι απολύσεις. Όχι οι απολύσεις, λέτε. Νομίζω ήταν λάθος πολιτικό. Μάλιστα. Άσχετα αν κάποιοι μας ακούν και λένε ότι ναι, να απολύονται και οι δημόσιοι υπάλληλοι, αφού απολύονται τόσοι ιδιωτικοί υπάλληλοι. Αλλά όλο αυτό πρέπει, αν αποφασιστεί να γίνει, πρέπει να είναι με έναν συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος θα έχει αποτέλεσμα και όχι να γίνεται για την τιμή των όπλων, για να λέμε, ξέρεις, απολύσαμε δημοσίους υπαλλήλους. Ένας λόγος που η Νέα Δημοκρατία έχασε με 8 μονάδες ήταν και αυτό. Και αναρωτιέμαι αν το μήνυμα που δώσαμε στην κοινωνία ήταν πιο σημαντικό για την κοινωνία από το ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε τις εκλογές και σήμερα έχουμε κάνει αυτό το τεράστιο πισωγύρισμα. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω λιγάκι και κάτι άλλο τώρα με αφορμή το μετρό που λέγαμε και προηγουμένως. Πριν από λίγο έτσι είχαμε μία δήλωση του κυρίου Σπίρτσι, του αρμοδίου υπουργού, ο οποίος είπε, σας το διαβάζω έτσι ακριβώς όπως το διαβάζω στο voria.gr, μέσα στην εβδομάδα ελπίζω να ολοκληρωθούν εν τέλει οι διαπραγματεύσεις και να ξεκινήσει το μετρό Θεσσαλονίκης. Αμέσως μετά τις γιορτές της Πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με πληροφορίες της voria.gr, αρχίζουν ξανά οι εργασίες στην παγωμένη βασική γραμμή, καθώς φαίνεται ότι έχει επιτευχθεί μια κάποια συμφωνία ανάμεσα στην Αττικό Μετρό και στην ανάδοχο κοινοπραξία. Τι λέτε? Και εμένα οι πληροφορίες μου είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Θα υπάρχει κάποια συμφωνία, φαίνεται, αχνοφαίνεται, μεταξύ της κοινοπραξίας και του κράτους. Μία συμφωνία η οποία βασίζεται στο καθεστώς των διαιτησιών που η προηγούμενη κυβέρνηση θεσμοθέτησε για τις εταιρείες του δημοσίου. Βασιζόμενοι λοιπόν σε διαιτησίες των οποίων τα αποτελέσματα
αρχίζουν και παρουσιάζονται. Μπορεί να υπάρχει αυτό. Βέβαια, ακόμη και ο Υπουργός λέει ελπίζω. Τώρα, όταν ο Υπουργός λέει ελπίζω, ο Υπουργός δρά ώστε να μην βασίζεται στην ελπίδα, να έχει αποτέλεσμα. Καλώς τους και ας άργησαν αν είναι έτσι. Και εμένα η πληροφορία μου είναι αυτή. Η πληροφορία σας δηλαδή λέει ότι θα κινηθεί μια συμφωνία στη βάση των διαιτησιών. Ναι, ναι, κάτι τέτοιο. Μια συμφωνία στη βάση λεφτά υπάρχουν για αυτή των διαιτησιών. Χρήματα θα βρεθούν αυτά τα οποία θα απαιτηθούν επιπλέον από την αρχικά υπογραφή συμφωνία. Αλλά δεν ξέρω και δεν μπορώ να κρίνω το ύψος της αποζημίωσης. Δεν ξέρουμε πόσα θα είναι αυτά τα χρήματα. Άρα, επειδή θέλω να είμαι σοβαρός, περιμένω να κρίνω και αυτό το αποτέλεσμα. Πάντως, θεωρώ ότι θα είναι, ξέρω, κάπου μεταξύ 100 και 200 εκατομμυρίων. Εδώ αλλά δεν μπορώ να το. Έχουμε διαβάσει ότι οι απαιτήσεις της κοινοπραξίας θα είναι για τα 600 εκατομμύρια κάποιες φορές. Ήταν έτσι και μάλιστα μέχρι να αναλάβουμε εμείς ήταν περίπου 470 εκατομμύρια. Και στη διάρκεια της προηγούμενης κυβέρνησης τα 470 προσετέθηκαν άλλα 80. Αν από εκεί προσετέθησαν και άλλα και έγιναν ήδη 600, δεν το ξέρω. Πάντως θα είναι πολύ λιγότερα από το νούμερο αυτό, ούτε συζήτηση. Πολύ λιγότερα. Πού πονάει το όλο θέμα κατά τη γνώμη σας? Τώρα πουθενά. Όλα τα θέματα εκτός από τη Βενιζέλου είναι λυμένα. Είναι λυμένα τα θέματα των απαλωτριώσεων, είναι λυμένα τα τεχνικά προβλήματα, είναι έτοιμο να ξεκινήσει την αντίστροφη πορεία, να ξεκινήσουν οι Μητροπόντικες από τη Νέα Ελβετία προς την ανάληψη. Μόνο στη Βενιζέλου έχουμε θέμα. Δηλαδή από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το έργο μπορεί να τελειώσει σε 5 χρόνια. Σε 5 χρόνια λέτε. Μπορεί, ναι. Τα προβλήματα είναι λυμένα εδώ και 1 χρόνο. Αυτό το οποίο δεν καταφέραμε να κάναμε εμείς και βέβαια για 1 χρόνο δεν κάνει τίποτα η παρούσα κυβέρνηση είναι να έρθουμε σε συμφωνία με τον εργολάβο. Πολλά έχουν ακουστεί, κύριε Σημόπουλε, για το θέμα της διαιτησίας. Πιο συγκεκριμένα για το θέμα των απαιτήσεων των εργολάβων. Πιστεύετε ότι είναι δικαιολογημένες οι απαιτήσεις? Δηλαδή, και εγώ έχω μιλήσει κάποιες φορές με τους εκπροσώπους της κοινοπραξίας και λένε ότι ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα έργο τύπου Α και στην πορεία κατασκευάζουμε ένα έργο τύπου Β. Αυτό, η διαφοροποίηση ανάμεσα στο Α και στο Β κοστίζει κάποια χρήματα. Τα χρήματα δεν μπορούμε να τα δώσουμε εμείς, πρέπει να τα πληρώσει το ελληνικό κράτος. Υπάρχει βάση σε αυτό το πράγμα ή πολλές φορές τα πράγματα έτσι υπερδιωγγώνονται μόνο και μόνο για να εξυπηρετηθούν συμφέροντα? Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχει μία σύμβαση και τα δύο μέρη τη διαβάζουν με διαφορετικό τρόπο. Για να ξεμπλοκάρει το έργο, γι' αυτό προσφεύγουν στην διαιτησία. Και όπου υπάρχουν διαιτητές, πρώην πρωθυπουργοί νομίζω, υψηλόβαθμοι αεροπαγίτες, και θα αποφασίσουν. Αυτό είναι το νόημα των διαιτησιών. Ένα αποτέλεσμα σε διαφορετική προσέγγιση μιας σύμβασης. Και από τη στιγμή που υπάρχει ένα αποτέλεσμα από τη διαιτησία, αυτό οφείλουν να το σέβονται όλοι, έτσι? Ναι, βέβαια. Το θέμα είναι αυτή η διαιτησία. Αυτό ήθελα να πω. Δεν μπορεί να βρεθεί ένας τρόπος να γίνονται πιο γρήγορα αυτά τα πράγματα? Όχι. Ένα γιατί χρόνο τώρα περιμένουμε. Θα έλεγα ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος πέρα από την διαιτησία, η οποία έπρεπε να θεσμοθετηθεί, γιατί το συγκεκριμένο έργο έχει δημοπρατηθεί με τον νόμο περί δημοσίων έργων. Για να ξεφύγει λοιπόν από τη διαδικασία αυτή έπρεπε να υπάρχει ένα άλλο πλαίσιο νομικό. Το ότι έχουν καθυστερήσει υπερβολικά 1 χρόνο η παρούσα κυβέρνηση έχει καθυστερήσει. Και βέβαια η καθυστέρηση αυτή προκαλεί όχι μόνο τα γνωστά προβλήματα που λέμε στην πόλη, αλλά αυτά τα οποία θα δώσουμε μέσα από τη διαπραγμάτευση στον εργολάβο τα χάνει η πόλη, άρα τα χάνει και το κράτος μέσα από έσοδα ασφαλιστικών εισφορών, από μείωση του χρόνου μετακίνησης, μέσα από περισσότερες και μεροκάματα, από μεγαλύτερη φορολογία. Έτσι. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι η πολιτική πρέπει να δίνει γρήγορα λύσεις σε τέτοια θέματα. Και ο τρόπος που το διαχειρίζονται τα θέματα πολύ πολιτικοί, να μην βάζουν υπογραφή για να είναι ήσυχοι, ώστε νομίζοντας ότι έτσι διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον, στην ουσία δεν το διασφαλίζουν, γιατί μακροπρόθεσμα το κράτος χάνει. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εναντίον του ελληνικού δημοσίου για 75, τώρα έχουν γίνει στους 80-85 εκατομμύρια αποζημίωση λόγω της ακύρωσης κατασκευής
της υποθαλάσσιας. Από ποια διαδικασία προκύπτει αυτό? Ήταν μέσα από τις συμβάσεις, προέκυψε αυτό το ποσό. Προσέφυγαν στα δικαστήρια. Και υπήρχε κάποια δέσμευση στην σύμβαση για αποζημίωση ή προέκυψε εκ των υστέρων? Είναι ένα θέμα το οποίο δεν το χειρίστηκα, αλλά για να υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εναντίον του δημοσίου, είναι μια απόφαση που βασίζεται πάνω στην ερμηνεία της σύμβασης σίγουρα. Μάλιστα. Είναι πράγματα που πρέπει να αποφεύγουμε Ελλάδα και βέβαια στην πόλη μας. Το θέμα είναι ότι όλη αυτή την καθυστέρηση, τη δυσκολία, την πληρώνει η πόλη. Αυτό είναι το θέμα. Υπάρχουν, το ξέρετε καλά, καταστηματάρχες οι οποίοι έχουν καταστραφεί μέσα από αυτή την καθυστέρηση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δει το τζίρο τους να μειώνεται, να θρηματίζεται. Ναι, λόγω... Επειδή ακριβώς βρεθήκαν δίπλα σε ένα σταθμό. Ναι, και λόγω της κρίσης. Ήταν η κρίση, ήρθε και το μετρό και πραγματικά έκλεισε επιχειρήσεις, κατέστρεψε επιχειρήσεις. Είναι κάτι που το γνωρίζω, αλλά γι' αυτό έπρεπε να πάμε γρήγορα, πρέπει να πάμε γρήγορα. Καθυστερούμε αδικαιολόγητα ένα χρόνο. Πέρσι αυτή την εποχή, το Σεπτέμβριο θα έλεγα τον Οκτώβριο, στο έργο εργαζόταν 1000 άτομα. Και τώρα είναι ελάχιστες δεκάδες. Μόνο οι φύλακες είναι τώρα, δυστυχώς. Και λέτε τώρα 5 χρόνια υπολογίζετε, έτσι, 5 χρόνια. Ναι, από τη στιγμή που θα ξεκινήσουμε τον Ιανουάριο, θα θέλει περίπου μια πενταετία. Μια πενταετία, δηλαδή πάμε για 15, 16 και 5, 21. Όχι, όχι, θα έλεγα... 20, 21. Θα έλεγα 19 με 20. 19 με 20. Ξέρετε, κάποια στιγμή μας έχουν πει οι εργαζόμενοι ότι θα μπορούσε αυτό το πράγμα να τρέξει πολύ πιο γρήγορα, αν υπήρχε διπλή και τριπλή βάρδια. Αυτό το είχατε αντιμετωπίσει εσείς όσο ήσασταν στο Υπουργείο? Μα δεν ήταν λυμένα τα προβλήματα. Δηλαδή, ο εργολάβος είχε απαιτήσεις. Δεν υπήρχε θέμα να ανοίξουμε μέτωπα. Μέτωπα ανοίξαμε. Η Νέα Ελβετία, παραδείγματος χάρη, δεν είχε παραδοθεί. Το αμαξοστάσιο που στις εγκαταστάσεις του Δήμου το παραδώσαμε εμείς. Το ίδιο συνέβη και με το Παπάφιο. Υπήρχαν προβλήματα όμως στη σχέση με τον ανάδοχο. Και προσπαθήσαμε και από ό,τι φαίνονται λύθηκαν μέσα από τις διαιτησίες. Το κύριο πρόβλημα ήταν αυτό. Θα μπορούσε στα αρχαιολογικά, έχετε δίκιο, στα αρχαιολογικά θα μπορούσε να υπήρχαν 2 και 3 βάρδιες. Βέβαια αυτό θα επιβάρυνε πάρα πολύ το κόστος του έργου. Θυμίζω ότι τα αρχαιολογικά ήδη είναι στα 85 εκατομμύρια και υπάρχει ένα κονδύλιο άλλα 30-35 εκατομμυρίων. Δηλαδή το έργο ουσιαστικά από τεχνικό κόντευε να γίνει αρχαιολογικό. Αρχαιολογικό. Mm. Λοιπόν, τώρα θα κλείσουμε όμως με κάποιες παρατηρήσεις εδώ που έχουμε από κάποιους φίλους τηλεθεατές, απευθύνονται σε εσάς. Κακώς, λέει, διαχωρίζουμε τους νεοδημοκράτες σε μητσοτακικούς και καραμαλικούς. Δεν του διαχωρίζω. Είναι πάντοτε νεοδημοκράτες. Ίσα-ίσα, απαντώ στον τηλεθεατή ότι εκείνο που είπα είναι ότι αυτός ο διαχωρισμός, ο οποίος μπορεί να υπάρχει σε σωκοματικό επίπεδο ή σε στελεχών, δεν θα επηρεάσει, ακριβώς για το λόγο που λέει ο τηλεθεατής, το αποτέλεσμα. Γιατί οι 400.000 ήταν νεοδημοκράτες και λίγοι από αυτούς χωρίζονται σε σωματικά στρατόπεδα. Εντάξει, εγώ στην ερώτησή μου έκανα περισσότερο το διαχωρισμό. Ο κ. Σιμόπουλος το υπερασπίστηκε λιγάκι περισσότερο. Εδώ κάποιος άλλος φίλος τηλεθεατής ρωτά: όσοι ψήφισαν την Κυριακή πρέπει να πάνε να ψηφίσουν στο ίδιο εκλογικό κέντρο? Ναι, ναι. Ακριβώς έτσι όπως το γράφετε, ναι, στο ίδιο εκλογικό κέντρο. Υποχρεωτικά είναι. Υπάρχει κλειστός εκλογικός κατάλογος για τη δεύτερη Κυριακή στις 10 Ιανουαρίου. Μόνο αυτοί οι οποίοι ψήφισαν χθες μπορούν να ψηφίσουν και την επόμενη Κυριακή, χωρίς το 3 ευρώ αυτή τη φορά. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος σας λέει, κύριε Σιμόπουλε, ότι τον Τσίπρα τον φέρατε εσείς της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ. Μην πανηγυρίζετε για την κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει τρομερό μερίδιο ευθύνης και σε εσάς. Να απαντήσω, έχω χρόνο. Ναι, ναι. Ανήκω σε αυτούς που, επειδή δεν χαϊδεύουν αυτιά, συνηθίζω να λέω ότι οι επιλογές είναι πάντα των πολιτών. Η προηγούμενη κυβέρνηση ανέλαβε μια χώρα η οποία είχε 7% ύφεση και 10% έλλειμμα και την παρέδωσε σε μια μικρή ανάκαμψη και με μηδενικό έλλειμμα, ενώ όποιοι κινούμαστε στην αγορά ξέρουμε ότι η αγορά είχε αρχίσει να λειτουργεί. Το κλίμα, ναι. Μέχρι να προκηρυχθούν οι εκλογές το τέλη Νοεμβρίου ήταν πολύ καλύτερο. Οι ευθύνες λοιπόν είναι και στους πολίτες οι οποίοι πίστεψαν στο λαϊκισμό του κυρίου Τσίπρα και μάλιστα του έδωσαν και δεύτερη ευκαιρία
πριν από 2 μήνες. Οι πολίτες λοιπόν με τις επιλογές τους έχουν και αυτοί ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα, αλλά βέβαια εκείνο το οποίο λέω ανάλογα με τη θέση που έχει ο καθένας μέσα στην πολιτική και μέσα στην κοινωνία έχει και μεγαλύτερες ευθύνες. Άλλη είναι η ευθύνη ενός υπουργού ή ενός τελέχους που διαχειρίστηκε εξουσία και άλλη η ευθύνη ενός πολίτη. Αλλά αθριζόμενα αυτά δίνουν το τελικό αποτέλεσμα. Εδώ μια τηλεθεάτρια σας λέει ότι ψήφισε χτες τον κύριο Μητσοτάκη ακριβώς γιατί τόλμησε να κάνει απολύσεις στο δημόσιο, κύριε Σιμόπουλε. Ναι, ναι, εγώ το ήταν, λέει, το μοναδικό μου κριτήριο. Γιατί, κύριε Σιμόπουλε, δεν παραδέχεστε πως ο ευτροφισμός του δημοσίου έχει στραγγαλίσει όλους εμάς στον ιδιωτικό τομέα? Πολύ απλή ερώτηση και η τηλεθεάτρια την απευθύνει σε έναν άνθρωπο ο οποίος από το γραφείο του ήρθε εδώ, που είναι 30 χρόνια ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός και ο οποίος δίνει τη μάχη και πολιτικά πατώντας σε 2 βάρκες του ελεύθερου επαγγελματία και του πολιτικού, ακριβώς για να έχουμε ένα μικρότερο κράτος το οποίο θα εξυπηρετεί την ιδιωτική οικονομία, γιατί η ανάκαμψη και η σωτηρία της χώρας μπορεί να έρθει μόνο μέσα από την ιδιωτική οικονομία. Απλώς πολιτικά είπα ότι οι απολύσεις των 5.000 δημοσίων υπαλλήλων δεν προσέφεραν εκείνη την εποχή τίποτε ως στην κυβέρνηση και μάλιστα δημιούργησαν σε ένα πολιτικό σώμα το οποίο αποτελείται από 600.000 δημοσίους υπαλλήλους και 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια. Αν ήταν μεθοδευμένη η μείωση του κράτους με έναν καλύτερο τρόπο, θα είχε και πολιτικό αποτέλεσμα και πιθανώς να μην φτάναμε στο σημείο να χάσουμε με 8 μονάδες. Όσον αφορά λοιπόν τον ιδιωτικό τομέα, συμφωνώ απόλυτα. Ο τρόπος όμως που διαχειριστήκαμε τις απολύσεις θεωρώ ότι ήταν λάθος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιμόπουλο, για την κουβέντα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Στράτο Σιμόπουλο. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε μένοντας όμως στο ίδιο θέμα.